Ο συνταγματάρχη Αλεξάνδρ Σίρσκι θα είναι ο επόμενο αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία, καθώ το βράδυ τη Πέμπτη ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε τελικά την απομάκρυνση του στρατηγού Βαλερή Ζαλούζνη. Η απόφαση να αντικαταστήσει ο Σίρσκι τον Ζαλούζνη, σύμφωνα με τη Washington Post, αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσει στο εσωτερικό του στρατεύματο. Ο Σίρσκι, διοικητή των χερσαίων δυνάμεων τη Ουκρανία από το 2019, δεν είναι τόσο δημοφιλή όσο ο προκάτοχό του, καθώ θεωρείται από πολλού διοικητή σοβιετικού τύπου. Επίση, πολλοί τον κατηγορούν πω κράτησε τι Ουκρανικέ δυνάμει στον Παχμούτ για πολύ καιρό και υποσφοδρά σφοδρά πειρά από το ρωσικό στρατό, ενώ θα έπρεπε να έχει διατάξει την απόσυρσή του. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πω εξετάζονται και άλλε αλλαγέ στο στράτευμα, καθώ αρκετοί στρατηγοί αναμένεται να απομακρυνθούν μαζί με τον Ζαλούζνη. Ο πρόεδρο τη Ουκρανία ανακοίνωσε πω από τον Ζαλούζνη να παραμείνει ω μέλο τη ομάδα του Ουκρανικού κράτου του μέλλοντο. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι επέλεξε ως διάδοχο του Ζαλούσνη στην ηγεσία του Γενικού Επιτελείου τον πιο έμπειρο στρατηγό της Ουκρανίας. Ο Ζελένσι ζήτησε από τον νέο αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων ένα ρεαλιστικό σχέδιο μάχης κατά της Ρωσίας για το 2024 μετά την αποτυχία της μεγάλης αντεπίθεσης του Κιέβου πέρυσι. Περιμένω τέτοιε αλλαγέ στι Ουκρανικέ Ένοπλε Δυνάμει στο εγκύτερο μέλλον, ένα ρεαλιστικό και λεπτομερέ σχέδιο δράση για το 2024, που θα λαμβάνει υπόψη την πραγματική κατάσταση στο πεδίο τη μάχη και τι προοπτικέ για το μέλλον, δήλωσε ο Ζελένσκι στην απόψηνή ομιλία του. Αποφύτησε το 1986 και υπηρέτησε για πέντε χρόνια στο Σοβιετικό Σώμα Πυροβολικού. Στρατιωτικοί αναλυτέ επισημαίνουν ότι η τακτική πολέμου που ακολουθεί στο πεδίο τη μάχη αντανακλά τη Σοβιετική του εκπαίδευση. Πριν τεθεί η επικεφαλή των χερσαίων δυνάμεων τη Ουκρανία το 2019, ήταν διοικητή Ουκρανικών μονάδων που πολεμούσαν ρωσόφωνου στον Ντομπά, περιοχέ Ντονιέτ και Λουκάνσκ, μετά την έναρξη τη σύραξη το 2014. Εκείνη την περίοδο έλαβε το προσωνύμιο Λεοπάρδαλη του Χιονιού. Μαζί με τον Δήμαρχο Βιτάλη Κλίτσκο, οργάνωσε την άμυνα του Κιέβου στην πρώτη φάση του πολέμου με τη Ρωσία, όταν η μεγάλη ρωσική φάλαγγα βρισκόταν σε απόσταση χιλιόμετρων, έτοιμη να εξαπολύσει επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στι αρχέ του 2023, ο Αλεξάνδρ Σίρσκι ηγήθηκε τη Ουκρανική Άμυνα στην ανατολική πόλη Μπαχμούτ, όπου χιλιάδε στρατιώτε και από τι δύο πλευρέ σκοτώθηκαν σε μία από τι πιο αιματηρέ μάχε του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Παρά την κριτική που δέχθηκε για την κίνησή του να υπερασπιστεί μια κατεστραμμένη πόλη, ο ίδιο υπεραμείνθηκε τη απόφαση, υπογραμμίζοντα ότι η Ρωσία δέσμευσε πολύτιμε στρατιωτικέ μονάδε συμπεριλαμβανομένων και των μισθοφόρων τη Βάγκνερ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.